Να σας καλησπερίσω έναν προς έναν, μία προς μία, σε αυτή την ετήσια πλέον συνάντηση που επανερχόμαστε επ' αφορμής και του COVID. Βλέπω ότι εδώ οι περήφανοι έφηβοι των ΚΑΠΗ, τους οποίους θα έλεγα είναι η εφηβεία με τη σοφία μαζί, να τους χειροκροτήσουμε ιδιαίτερα, θα έλεγα, διότι το να μπορεί κάποιος να καταλάβει, άλλο είναι παίρνω σύνταξη και άλλο είναι ότι μπορώ να δημιουργήσω, είναι το ζητούμενο. Και νομίζω αυτό το οποίο η τοπική αυτοδιοίκηση, προφανώς ο Διόνυσος κάνει και εγώ παλαιότερα στο Μαρούσι, είναι ότι δίνουμε εκείνα τα εχέγγυα ώστε όχι μόνο στα ΚΑΠΗ να συναντιόνται, αλλά να δημιουργούν τον πολιτισμό τους, τον αθλητισμό τους, τις εκδρομές τους. Έχουμε ιδιαίτερη αγάπη σε μια περιοχή που πράγματι είναι μια περιοχή που όταν η κλιματική κρίση υπάρχει, είναι γνωστό αυτό, την πρώτη περιοχή που σκεπτόμαστε, την πρώτη περιοχή που δυστυχώς έχει τα πιο έντονα αλλά και τα πιο σημαντικά φαινόμενα, είναι η ρεότερη περιοχή της Αθήνας. Είναι εδώ ο Διόνυσος. Και οφείλω να πω ότι ήμασταν εκείνοι που βοηθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις και πάνω, αν θέλετε, από τις δικές μας ευθύνες, για να μπορέσει να λειτουργήσει στην πρωτόγονη διαδικασία την οποία είχε υποστεί τότε η περιοχή. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε της Οικονομικής Υπηρεσίας, είχαμε δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να συνέλθει η πόλη από την περιφέρεια Αττικής με αγάπη. Και πρέπει να το θυμόμαστε λιγάκι αυτό, έτσι. Ήμασταν εδώ. Είμαστε εδώ. Ήμασταν εκείνοι που τώρα λέμε χρειάζεται να βοηθήσουμε, παρά δεν είναι δική μας ευθύνη σε ασφαλτοστρώσεις στις δημοτικές. Εμάς είναι οι μεγάλοι λεωφόροι. Κηφισίας, Κηφισός, Ποσειδώνος. Λέμε όμως πρέπει να βοηθήσουμε και τους δημοτικούς δρόμους, παρά δεν είναι δική μας αρμοδιότητας. Και λέμε λοιπόν, διαθέτουμε 4 εκατομμύρια για να μπορέσουμε να πάμε σε ευρύτατες ασφαλτοστρώσεις για την περιοχή. Αυτό δεν είναι πλάκα, είναι αλήθεια. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ σε κάθε μία και σε κάθε έναν υγεία, αγάπη, να αγαπάτε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, να αγαπάμε τους διπλανούς μας, και θεωρώ ότι το 2023 θα μας βγάλει πιο δυνατούς σαν κοινωνίες, πιο ενωμένους και πιο αισιόδοξους. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους.